Καλησπέρα και φίλοι. Καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα από την Αγκαστοφιά μας. Εδώ από το γνωστό μαγαζάκι DNP του φίλου του Σταύρου, για να κλιματογραφήσουμε και σήμερα, 3η 20 Απριλίου, τα δρόμενα στην Αγκαστοφιά και το συνοδό έργο που λέγεται υπογειοποίηση. Ξεκινάμε την υπογειοποίηση. Θα σας δείξω το τοιχείο που σβήνει την ανωδική πορεία της υπογειοποίησης. Εκεί που βλέπετε το τοχείο, το μεγάλο και το μικρό, θα μπουν μικρά φυτά και μικρά δεντράκια. Εδώ κάτω θα είναι πεζοδρόμιο και αριστερά από την υπογειοποίηση θα είναι δρόμος για να περνάει ο κόσμος προς την οδό Φωκών. Βλέπετε και το αεράκι, αν αυτό υπάρχει, στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε να δούμε την πρόσωψη των μουσείων. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχουν σταματήσει στις δύο τεράστιες κολόνες που εμφανίζονται δεξιά και αριστερά στα τελειώματα των μουσείων και έχει μείνει η κατασκευή με τη θερμοπρόσωψη μόνο στη μέση του μετόπου και όχι μέχρι πάνω-πάνω, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ενώ στα πλαϊνά έχουν ντυθεί με θερμοπρόσωψη. Ας δούμε. Θα δούμε σε συνέχεια τι κόλπο πάνε να κάνουν τα παλικάρια. Σήμερα, αν μου το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα ανέβω και στην ταράτσα εκεί του εργοταξίου της βιοτεχνίας του φίλου του Σωτήρη, να έχουμε πλάνα μοναδικά από τα μάτια που τώρα σκυροδετούνται, γιατί και σήμερα υπάρχει σκυροδέτηση. Είπανε τα παλικάρια ότι μέχρι το Πάσχα θα έχουν σκυροδετήσει όλα τα μάτια. Μου φάνηκε απίστευτο πριν λίγο καιρό, αλλά γαϊτάνι το πάνε, μπορώ να καταλάβω. Το κλου της ημέρας, να ξέρετε παιδιά, είναι το πι, το οποίο έχει καθαρίσει από σκαλοσιές. Θα το δείξω στη συνέχεια. Καθώς το μαστόρι πάνω και στο μάτι παρακολουθεί τις κινήσεις και όποιος θέλει παιδιά να γράψει σε μηνυματάκι πως βλέπει αυτό που πάνε να κάνουν οι 12 ομάδες με τα πολλά λεφτά, ας καταθέσει την άποψή του. Εγώ είμαι τελείως αντίθετος. Εγώ αγαπάω το ποδόσφαιρο, αλλά αγαπάω την έκπληξη το ποδόσφαιρο, όπως πάνε να το φτιάξουν μια κλειστή λίγκα. Δεν μ' αρέσει. Με αυτά παιδιά συνεχίζω τώρα καθαρά υπογειοποίηση από τα μάτια. Πάμε φίλες και φίλοι από την Πριτάνια μεριά να κινηματογραφήσω τα πλαϊνά των μουσείων και την παλιά γωνία της Σκευαστής. Βλέπετε το ανατολικό μέρος των μουσείων δεν έχει ακόμα καλυφθεί με τη θερμοπρόσωψη. Κάτι που γίνεται όμως στο δυτικό τμήμα. Εδώ βλέπουμε τα βαμμένα τα τείχη. Έχουν έρθει και οι μπογιατζίδες μέσα της Ιβεχρόμ. Βάφουν πρώτο χέρι πάνω κάτω σουίτες. Μακάρι να βρω κανένα μαστόρι να πάρει το κινητό, να δει ο κόσμος της ΑΕΚ όπου γης, ειδικά οι υπαρχιώτες και οι του εξωτερικού, την πρόοδο των εργασιών του γηπέδου μας. Αυτός είναι ο στόχος παιδιά μέσα από το κανάλι, εκεί που δεν μπορεί να δείξει ακόμα και η ΠΑΕΑΕΚ δείγματα το τι λαμπρό κατασκευάζεται στη Νέα Φιλαδέλφια, να το δείξει η κάμερα ενός ερασιτέχνη. Βλέπω ανοιχτή την πόρτα, κίνηση μέσα δεν λέω από μαστόρι όμως και θα συνεχίσω προς τα πάνω, περιπατητό, σε αναμονή και το ο νότιο ανατολικός πυλώνας, έτσι ώστε να πέσει πάνω, να ντυθεί με σκαλοσές, να πέσει το τριβείο και να πέσει και το χρώμα. Τα μπουριά όλα είναι έτοιμα, μπουριά εννοώ παιδιά οι υδροροές, και συνεχίζω από βαριά υπογειοποίηση την οποία τη βλέπουμε εκεί, την ΚΑΕΚ. Πάμε φίλες και φίλοι, καμένα στα χέρια μου, παρέα με το φίλο μου τον Μπάμπη, που έχει το μαγαζάκι, την καφετέρια, τη Δοδόνη, στο 2000 στη Νέα Ιωνία εκεί μέσα, στο νέο Ηράκλειο.
Το πουλάς. Α, το πουλάς τώρα. Τι διαφημίζω τότε, ρε. Πανάθεμα σε. 35 χιλιάρικα. Λέγα το ζητάς. Αέρα 35 χιλιάρικα. 35 χιλιάρες. Πολλά είναι, ρε. 35. 33 χρόνια μαγαζί. Πολλά. Πώς είναι τώρα, με 30 χιλιάρες παίρνεις σπίτι, ρε. Τρεις τηλεοράσεις τεράστιες, δείχνουμε αγώνες κάθε μέρα. Α, είναι και έτσι η μαγαζί, ε. Είναι πλατεία γεμίζει με κόσμο. Ωραίος, μπράβο, μια χαρά. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6 μάτια ήδη σκυλοδετημένας, παιδιά, από τα 9 συνόλου. 10 έχουν σκυλοδετηθεί ήδη στο νότιο δυτικό μέρος της προειδοποίησης και 6 από τα 9 σκυλοδετημένα σε σύνολο 19 μάτια. Αφήστε τα στη θέα εισόδου-εξόδου των αυτοκινήτων. Πάμε. Πάμε δυναμικά να πάρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, γιατί έχει ανέβει. Κώστα! Μπαρδής! Εδώ. Κώστα! Έλα! Έλα, κουμπάρε! Ο φίλος μου Κώστας ο Μπαρδής, εδώ μέσα στα δέντρα. Ο παλέμακος θεματοφύλακας της ΑΕΚ και άκρυπνος φρουρός. Έλα ρε Κώστα μου! Τι κάνε, ρε! Τι κάνε, Κώστα μου, τι κάνε! Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, φίλε, δόξα τω Θεώ. Να σε πάτε καλά. Θα δούμε σκυλοδέτηση, παιδιά. Θα μιλήσω λίγο με τον Κώστα τον Μπάρδη, αυτή εδώ τη φατσούλα. Πες τίποτα, πώς βλέπεις το κήπεδο, ρε Κώστα, σαν παλέμαχος. Πες το, ένα και δύο κόσμος, έλα. Μιλάω με παλέμαχο τώρα. Δεν πάω να το πιστέψω ότι. Για πάμε. Έχει γίνει κήπεδο, δεν πάω να το πιστέψω. Δεν πάω να το πιστέψω. Το βλέπω και δεν το πιστεύω ότι θα γίνει. Μπήκα μέσα. Έπαθα πλάκα. Το γύρισα σήμερα όλο. Μπήκες μέσα. Αλανιάρι μου εσύ. Βλέπουνε κάρκα κάτω. Δουλεύουνε κάρκα στα υπόγεια. Δουλεύουν, πώς θα λέει στα υπόγεια. Στα υπόγεια, αυτό λέω, κάτω δουλεύω. Μπήκα στα αποδυτήρια. Ναι. Από κάτω υπόγεια δεν μπήκα. Είχε τέτοια αποδυτήρια εσύ όταν έπαιζε στην ΑΕΚ. Υποχωράμε. Εσύ τέτοια αποδυτήρια είχε στην ΑΕΚ όταν έπαιζε. Μια πετσότα για όλους, Άρα, πού είσαι, ρε Γκούμα, Νίκος Γκούμας. Με τον Γκούμα πρόεδρο, είσαι να πα μπάλα. Θα σε φτιάξει το γήπεδο, ο κ. Βλάχο. Ο Βλάχος τι ήταν, ο Βλάχος ήταν στην ΑΕΚ. Ήταν διευθυντής γηπέδου. Διευθυντής γηπέδου. Διευθυντής στο γήπεδο. Ο Τράγος, σκορωμένος. Να λες και τι ήταν αυτή, και τι ήταν αυτή. Γενικό αρχηγό τον είχαμε. Ναι. Τον είχαμε στους εφήβους τα τεσσαρτήμωνα. Το Χατσιμιχάλη, τον προπονητή, το οποίο ζει στη δράμα. Πολλούς χαιρετισμούς, αν πιστεύω να τα βλέπει τη ζητά. Μακάρι, εδώ πέρα, δούμε χαιρετισμούς. Εντάξει, δεν μιλάμε για Σεραφίδη τώρα και Σταματιάδη, αυτή είναι Θρύδη και Νεστορίδη. Σεραφίδης μέσα και Νεστορίδης και... Πώς ήταν το τρίτος, ρε, που μπήκε μέσα. Ο Σεραφίδης μπήκε, ο Νεστορίδης και άλλος ένας. Παραγιός. Ο Παραγιός, ο Παραγιός. Κάπα είναι, μάλλον, κάπα 100 όλοι, κάπα 100. Είναι στην κάπα 100. Όχι, ρε. Ο Παραγιός πόσο χρόνο είναι. Κάπα 100. Κάπα 100. Και με τον Κώστα Μπάρδη να λέει ότι όταν έχανε η ΑΕΚ δεν βγαίναν ούτε για καφέ, ενώ η Τωρίνη λέει σιγά μην τους νιάνιαξε. Εγώ το πώς το είπα. Δέρβις, δέρβις παιδιά, sorry για το επίθετο, δέρβις. Δέρβις, δέρβις, sorry ρε Κώστα, αναθεμάσαι. Μου λέει τράβα, πήγαινε εκεί, μου λέει απέναντι για να τα βλέπουμε καλύτερα τα πλάνα. Θα το κάνω ρε Κώστα να πούμε, του λέω θα το κάνω, γιατί όχι. Και αυτό με έχετε εδώ πέρα. Για να τραβάω πλάνα μοναδικά. Πλάνα όπως πρέπει. Βλέπουμε το 7ο μάτι, το οποίο έχει πέσει σε όλη την επιφάνειά του. Το Etabolt. Το 8ο μάτι, στο οποίο έχει πέσει το προκαταρτικό. Το σιδερένιο έλασμα και πάνω από εκεί θα πέσει το ταμπόλ, το βετοφόρμ και το ένατο και τελευταίο μάτι της υπογειοποίησης να ντύνεται με σκαλοσχές. Εδώ το που βλέπετε το 10ο ας πούμε μάτι που είναι εδώ το βετό στα τυχεία είναι το τυχείο το από πάνω Γκάμπριο. Όλα αυτά θα τα δούμε πιστεύω καλύτερα αβινταράτσα που πάω ζούπιτος. Πάμε παιδιά όσο μπορώ. Πλησιάζω την υπογειοποίηση, πλησιάζω μάλλον τα έργα, τα βαριά της υπογειοποίησης, εδώ που πέφτει πετό. Ναι, που πέσανε τα τέτοια, Ναι, ήταν ο σεισμός στο Πακιστάν και πήρε λίγο και τα, εδώ και τα παραπήγματα, χτύπησε και λίγο Ηράκλειο και έπεσε το παράπηγμα εδώ του Καραϊσκάκη.
εκεί δονητής, εδώ πετών, λογικά η βαρέλα γέμισε, άδειασε όλη και φεύγει, σηκώνεται η μάνικα της αντιλίας σκυροδέματος, μάλλον όχι, μεταφέρεται λίγο πιο νότια. Πάμε να δούμε με το εσέργον και σε λίγο θα πάω πάνω στο... Τι μένα σήμερα, τρίτη, ανοιχτό είναι κλειστό. Ωραία γαμό, το δεν ξέρω αν είναι ανοιχτό ή κλειστό. Κρατσούς! Πού είναι, εκεί πέρα μέσα. Αυτό σου είναι μέσα ο κρατσούς. Είναι στα τελειώματα τώρα το γήπεδο και θέλει να τα κοιτάει. Μου λέει καλά πάλι. Αν το ρώτησε. Το ρώτησε πότε θα πούμε. Ρώτα τον τρε, θα σας απάνταγε. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, ομιλητικός. Εγώ παιδιά τον έχω ρωτήσει. Με αυτά, πάμε τώρα τα ρατσάτα και κλείσιμο. Πάμε για ένα πλάνο που δεν σας έχω συνηθίσει. Από την οδό Πατριάρχου, από πάνω προς τα κάτω. Καθώς κοντεύει προς την άντρησή μου υπογειοποίηση. Άλλα κόλπα αυτά. Το γήπεδο είναι, παιδιά, δεξιά μας, πίσω ακριβώς από τα Κυπαρίσια και τα Πεύκα. Το φάγανε. Και το φάγανε και πολύ σύντομα. Με αυτά, την ΚΑΕΚ, τα ρατσάτα, αν είναι ανοιχτό το μαγαζί. Πάμε, φίλες και φίλοι, εδώ από τα ψηλά, να κινηματογραφούμε την Αγία Σοφιά σε πρώτο πλάνο. Εδώ, από κάτω, βλέπετε το Β, τη γωνία των Βερονιών. Της Αντλίας κυροδέματος. Βλέπουμε το δρόμο πως έχει φτιαχτεί η ευθεία του δρόμου, γιατί το πιο κομβλή κομμάτι είναι στροφή, το μέχρι εδώ κατασκευή. Βασίλη, Ηλία, Αλέξανδρε, δεν πατάω μπροστά, οριακά, δεν είμαι στην αιχμή για να πέσω. Βλέπετε τα αντιστηρίγματα που φτάνουν μέχρι και την Τζιγκελένια. Ο Βιτσικέλη, αλλιώς. Την Τζίγκινη, πόρτα εξόδου των οχημάτων. Βλέπουμε εκεί ένα τρυπάνι. Φερτά υλικά. Η δίδυμη κολόνα της ΔΕΗ, της παροχής. Και τα παλικάρια εδώ με το δονητή. Δύο δονητές θα διαχέουν το πετό δεξιά και αριστερά σε αναμονή της βαρέλας, έτσι ώστε να σκυροδετηθεί το αριστερό, όπως κοιτάμε τυχείο, στη ξεσκέπαστη υπογειοποίηση πλέον. Από τη διαφορά ύψους, την υψομετρική διαφορά των αντιστηριγμάτων, βλέπετε ότι θα είναι καθοδικό το σβήσιμο. Και από πίσω, εκεί που είναι τώρα οι αναμονές, θα δημιουργηθεί τυχείο το οποίο θα ξεχωρίζει το άλυσος με αυτό το έργο της υπογειοποίησης. Λοιπόν, παιδιά, πιστεύω έγινε μια καλή κάλυψη και σήμερα, καλούτσικη. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι ευλογημένοι, να χαιρόμαστε αυτό που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, εγώ στα μάτια μου και στις οθόνες σας. Είναι κάτι το άλλο ποταμόν. Δεν υπάρχουν λόγια για να το χαρακτηρίσεις. Πάμε να το περιγράψουμε μαζί με το φιλαράκι προ εκεί πέρα, να κάνουμε μια γύρα στο γήπεδο.
Τίγκα ΑΕΚ, άρα παιδιά, να είστε όλοι καλά. Υγεία, υγεία, υγεία. Και φυσικά, Τίγκα ΑΕΚ.